Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, με τη χάρη του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάσουμε, να ανταποκριθούμε στις σκέψεις σας, κρίσεις σας, ερωτήσεις σας, διαφωνίες σας που μας στέλνετε και θέλουμε να μας στέλνετε και τις διαφωνίες σας και οποιαδήποτε άποψη θεωρείτε ότι έχουμε λάθος, και είμαστε έτοιμοι εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού να ψάξουμε όλοι μαζί σας να βρίσκουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε. Άλλωστε αυτή είναι η πρόθεσή μας, αυτή είναι η επιθυμία μας και αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Είναι λοιπόν η εκπομπή μέσα από την οποία σχολιάζουμε όλα όσα μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Κώστα που μας γράφει. «Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω αν μια αδελφή είναι χείρα εδώ και 30 χρόνια. Μπορεί να ξαναπαντρευτεί με έναν κοσμικό άνθρωπο? Ευχαριστώ πολύ». Ναι αγαπητέ Κώστα, ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στη γυναίκα την παντρεμένη ότι δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί, γιατί τη θεωρεί δεσμευμένη ενώπιον του Θεού με άντρα ο οποίος ζει. Όταν όμως ο άντρας της πεθάνει, τότε είναι ελεύθερη. Και διαβάζω από μέσα, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους και το 7ο κεφάλαιο: «Ή αγνοείτε αδελφοί ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνων ζει ο άνθρωπος? Διότι η παντρεμένη γυναίκα είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άντρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευχθεί με άλλον άνδρα, θα είναι μιχαλής. Αν όμως αποθάνει ο άντρας της, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής αν συζευχθεί με άλλον άντρα». Μπορούμε να το δούμε όμως και από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου που αναγράφεται στο 5ο κεφάλαιο και στο 31 εδάφιο. «Ερέθη στους αρχαίους ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού ας δώσει σε αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμει αυτή να μοιχεύεται, και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός». Μοιχός λοιπόν, αλλά ας το δούμε όμως και από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο, είναι γραμμένο 7ο κεφάλαιο και 39 εδάφιο, διαβάζω: «Η γυνή είναι δεδεμένη δια του νόμου εφόσον καιρό ζει ο ανήρ αυτής. Εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να παντρευθεί με ό,τι να θέλει, μόνο να γίνεται τούτο εν κυρίω». Συνεχίζει όμως ο Απόστολος Παύλος: «Μακαριωτέρα όμως είναι, εάν μείνει ούτω, κατά τη δική μου γνώμη, και νομίζω ότι εγώ έχω πνεύμα Θεού». Άρα λοιπόν, η γυναίκα αυτή η οποία υπήρξε χείρα, δηλαδή είχε πεθάνει ο άντρας της, με βάση το Λόγο του Θεού είναι απολύτως ελεύθερη,
εάν το θελήσει να ξαναπαντρευτεί, αρκεί βεβαίως να παντρευτεί άνθρωπο ο οποίος δεν είναι παντρεμένος. Δεν είναι δηλαδή δεμένος κι αυτός, δεδεμένος όπως λέει, με άλλη γυναίκα. Και βεβαίως ούτε χωρισμένος. Γιατί αν είναι παντρεμένος και χωρισμένος, πάλι είναι δεδεμένος με τη γυναίκα του, εφόσον βεβαίως η γυναίκα του ζει. Που σημαίνει, η χήρα μπορεί να παντρευτεί ελεύθερο άνθρωπο, άντρα, ή μπορεί να παντρευτεί χείρο επίσης και αντίστροφα. Και αυτά είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Όμως στη συνέχεια μας λες ότι μπορεί να ξαναπαντρευτεί με κοσμικό άνθρωπο, με άνθρωπο δηλαδή που δεν είναι αναγεννημένος, με άνθρωπο που δεν είναι πιστός, με άνθρωπο που δεν έχει δεχθεί τον Χριστό, ώστε να του δώσει ο Θεός την εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Λέει λοιπόν η Γραφή. Επ' αυτού του θέματος, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα, από το κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ, και το εδάφιο 14. Μη ομοζυγείτε, το κείμενο μάλιστα λέει πιο καλά, το ίδιο όμως, μη ετεροζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι δε μετοχή έχει η κοινωνία, έχει το φως με το σκοτάδι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός το να παντρευτεί μία αδελφή μας, μία πιστή, αναγεννημένη, βαφτισμένη εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, πιθανότατα βαφτισμένη εν πνεύματι Αγίου και Πυρία από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Μία Αγία γυναίκα να παντρευτεί με έναν άνθρωπο του κόσμου. Είναι βέβαιον και γεγονός ότι η μοναξιά πολλές φορές δεν υποφέρεται. Και αν κάποιος χείρος η χείρα, μετά μάλιστα από 30 χρόνια που ο χρόνος πια έχει σβήσει ή ξεθοριάσει κάθε ανάμνηση, δεν είναι εύκολο για αυτόν τον άνθρωπο να παραμείνει. Αν μάλιστα βρει και έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να ταιριάξει, μπορεί να τα βρούνε ψυχικά αλλά και σαρκικά, όχι πριν το γάμο, αλλά και πνευματικά, τότε εκεί το πράγμα αρχίζει και γίνεται επώδυνο και έντονο. Με βάση λοιπόν το Λόγο του Θεού, η αδελφή μας των 30 ετών χείρα, βεβαίως είναι απολύτως ελεύθερη να παντρευτεί ελεύθερο ή χείρο άνθρωπο. Αλλά αν είναι κοσμικός, τότε καλύτερα να προσευχηθεί και να περιμένει, να του μιλήσει για τον Χριστό, μήπως και ο Θεός ενεργήσει τις πλαχνιστείς, πλαχνιστεί και αυτόν, και βρεθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και παντρευτούν ένδοξα. Ο Λόγος του Θεού λέει μην ομοζυγείτε, μην ετεροζυγείτε με τους απίστους. Είναι εντολή και θα έχει και συνέπειες. Λαμβανωμένων όμως υπόψη της μοναξιάς αλλά και της ανάγκης που δημιουργείται για σύντροφο μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, εκεί θα πρέπει η αδελφή μας να είναι πολύ προσεκτική, να κάνει υπομονή κατά την ταπεινή μας γνώμη, να μην βιαστεί αλλά να περιμένει την ενέργεια και την επέμβαση του Θεού, να του δίνει του ανθρώπου αυτού να ακούει το Λόγο του Θεού, να τον παρακαλέσει να πάνε και στην Εκκλησία. Και αν αυτός ο άνθρωπος, εγώ έτσι τουλάχιστον συνηθίζω να λέω, αν κάνω λάθος, ο Θεός να με συγχωρέσει και εσείς να με συγχωρέσετε. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι από το Θεό και την αγαπάει, τότε θα πιστεί. Αν όχι χάριν του Χριστού που δεν το ξέρει, η χάριν της ψυχής του που αγνοεί, χάριν της γυναίκας αυτής την οποία αγαπάει και θέλει να παντρευτεί, θα πιστεί να έρθει στην Εκκλησία. Θα πιστεί να πάρει το Λόγο του Θεού να τον διαβάσει. Και αν πιστεί,
το βέβαιο είναι ο Θεός θα κάνει χάρη, θα τον ελεήσει και θα τον ευλογήσει. Η άποψή μας λοιπόν είναι να μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού. Βεβαίως είναι ελεύθερη να παντρευτεί, αλλά μην ετεροζυγήσει, μην ομοζυγήσει, αλλά να προσεύχεται, να περιμένει, και αν ο άνθρωπος αυτός την αγαπάει και αν ο άνθρωπος αυτός είναι από το Θεό, ο Θεός θα απαντήσει στις προσευχές της αδελφής μας και θα της χαρίσει ένα ευλογημένο, άγιο, πιστό σύζυγο, να ζήσουν μια ευλογημένη και αγία ζωή μέχρι το τέλος που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Δεν μπορώ δυστυχώς να πω τίποτα άλλο, ούτε κινούμενος από συναισθήματα ή συναισθηματικές σκέψεις. Πιστεύω να συμφωνείς, αγαπητέ Κώστα. Και τώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη μας ερώτηση από το Θανάση από τη Γερμανία. Διαβάζω. Ευχαριστώ το Θεό κατά πάντα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί. Η ερώτησή μου είναι ο γάμος στο Λόγο του Θεού ανάμεσα σε συγγενείς. Έχουμε ακουστά για εξαδέλφια πρώτα, δεύτερα, τρίτα κλπ. Ορισμένοι δεν παντρεύονται αυτές τις συγγένειες. Ο Λόγος του Θεού πώς μας τα λέει? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ο Θεός να ευλογήσει και εσένα, αγαπητέ Θανάση, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για την ευκαιρία με την ερώτησή σου αυτή που μας δίνεις να ασχοληθούμε με το γάμο ανάμεσα σε συγγενείς, που πραγματικά είναι ένα θέμα που απασχολεί εν γέννη πολλούς ανθρώπους. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με την άποψη του Λόγου του Θεού που είναι γραμμένη ως εξής: πάσα ψυχή ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας, επειδή δεν υπάρχει εξουσία ή μία από Θεού, εδέ ούσε εξουσία υπό του Θεού είναι τεταγμένε. Δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι την ομοθεσία του κράτους μέσα στο οποίο ζούμε. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε νόμιμοι ενώπιον των ανθρώπων. Αρκεί βεβαίως η νομιμότητα που δίδει στον άνθρωπο ο νόμος ο ανθρώπινος να μην είναι παράβαση στους νόμους του Θεού. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε καταρχάς από τους νόμους των ανθρώπων στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, γιατί για άλλα δεν ξέρω. Η νομοθεσία λοιπόν στην πατρίδα μας περιγράφει ότι συγγενείς που δεν επιτρέπεται να παντρευτούν είναι μέχρι και πρώτα ξαδέλφια. Δεύτερα και τρίτα ξαδέλφια, κάτω νομοθεσία του ελληνικού κράτους, επιτρέπεται. Επίσης, οι ετεροθαλείς αδελφοί, κατά τον νόμο του κράτους, του ελληνικού, που είναι να έχουν τον ίδιο πατέρα αλλά όχι την ίδια μητέρα, δύο αδέλφια, ή να έχουν την ίδια μητέρα ή όχι τον ίδιο πατέρα. Οι ετεροθαλείς αδελφοί αποκλείεται, απαγορεύεται από το Λόγο του Θεού να παντρευτούν. Αντίθετα, οι εξαγχιστίας αδελφοί, δηλαδή αν ένας χείρος παντρευτεί μία χείρα και ο χείρος έχει ένα γόρι, η χείρα έχει μία κόρη, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που παντρεύτηκαν έχοντας παιδιά από τον προηγούμενο γάμο τους, τα παιδιά από τον προηγούμενο γάμο τους, τα εξαγχιστίας αδέλφια, μπορούν να παντρευτούν. Αυτά εν γέννη λέει ο νόμος του Θεού, ο νόμος του ελληνικού κράτους. Όμως τώρα να δούμε με λεπτομέρειες μέσα από το νόμο του Θεού, από την Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα της αιμομιξίας, το λεγόμενο αιμομιξίας, όπου συγγενείς δεν πρέπει να παντρεύονται μεταξύ τους, ποιους ο Λόγος του Θεού περιγράφει αναλυτικά και θεωρεί συγγενείς. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο Λεβιτικών, από το 18ο κεφάλαιο και από το 6ο εδάφιο. Ουδής άνθρωπος θέλει πλησιάσει εις ουδένα συγγενή αυτού κατά σάρκαν, δια να αποκαλύψει την ασχημοσύνη αυτού. Κανένας λοιπόν άνθρωπος δεν μπορεί να έλθει εις γάμου κοινωνία με κανέναν συγγενή του, όπως λέει η Γραφή, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, γιατί αυτά διατάζει ο Κύριος ο Θεός. Εδώ θέλω να τονίσω ή να παρατηρήσω ότι πριν από τον νόμο υπήρξανε περιπτώσεις αιμομιξίας και μία
Γνωστή είναι ότι ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν ετεροθελείς αδέλφια. Δεν ήταν από τον ίδιο πατέρα ή αντίστροφα, δεν θυμάμαι, πάντως ήταν ετεροθελείς αδελφοί, όπως είχαν παντρευτεί και ο Θεός τους ευλόγησε. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ότι έως ότου ο Θεός έδωσε τον νόμο, αμαρτία δεν υπήρχε από εκεί και πέρα, από εκεί και προηγούμενα. Ο νόμος αποκάλυψε στον άνθρωπο τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Εμείς λοιπόν πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία τι λέει ο νόμος, τουλάχιστον στα θέματα της αιμομιξίας, γιατί με τα πάση βεβαιότητας έχουν ανταπόκριση στην Καινή Διαθήκη. Διαβάζω λοιπόν, πρώτη περίπτωση αιμομιξίας. Ασχημοσύνη πατρός σου ή ασχημοσύνη μητρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει, είναι ο πατέρας σου, είναι η μητέρα σου. Δηλαδή δεν μπορεί ο πατέρας με τα παιδιά, προφανώς και η μητέρα με τα παιδιά, να παντρευτούν. Δεύτερον, ασχημοσύνη γυναικός του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει, είναι ασχημοσύνη του πατρός σου. Ούτε τη μητριά σου μπορείς να παντρευτείς, ή εν πάση περιπτώσει θεωρείται μοιχεία για αυτήν, αν έρθει σε σχέση με τον γιο του άντρα της, πορνεία για το γιο αν έρθει σε σχέση με τη γυναίκα του πατέρα του. Τρίτον, ασχημοσύνη της αδελφής σου, θυγατρός του πατρός σου μόνο ή θυγατρός της μητρός σου μόνο, γεννημένη στην οικία σου ή έξω. Άρα ετεροθελής αδέλφια, ετεροθελή αδέλφια δεν μπορούν να βρεθούν εις γάμου κοινωνία να παντρευτούν κατά το λόγο του Θεού. Ασχημοσύνη θυγατρός του ιού σου ή θυγατρός της θυγατρός σου, με εγγόνια επίσης. Ένας άντρας με την εγγονή του ή μια γυναίκα με τον εγγονό του δεν πρέπει να παντρευτούν. Ασχημοσύνη θυγατρός της γυναικός του πατρός σου, γεννημένης από του πατρός σου ή της είναι αδελφή σου. Όπως είπαμε, ετεροθελή αδέλφια δεν μπορούν να παντρευτούν. Είναι στενή συγγενή σου, επειδή είναι στενή συγγενής του πατρός σου. Με τον ετεροθελή αδελφό σου ή αδελφή σου δεν επιτρέπεται ο γάμος. Ασχημοσύνη αδελφής της μητρός σου ή αδελφού του πατρός σου, με το θείο σου δηλαδή. Με τον αδελφό του πατέρα σου μία κοπέλα δεν μπορεί να παντρευτεί, ή με την αδελφή του πατέρα σου ή με την αδελφή του ή της μητέρας σου ένας άντρας δεν μπορεί να παντρευτεί, γιατί είναι στενή συγγένεια που προκαλεί αιμομιξία η σχέση θείο και θείας. Αλλά και με τη γυναίκα του θείου σου δεν μπορείς να παντρευτείς, ή με την ανιψιά σου επίσης δεν μπορείς να παντρευτείς, δηλαδή την κόρη της γυναίκας του αδελφού σου, γιατί είναι θείος και θεία, λέει η Γραφή. Το επαναλαμβάνω στο 16 εδάφιο, ασχημοσύνη γυναικός του αδελφού σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Ασχημοσύνη γυναικός και της θυγατρός αυτής, αυτό είναι άλλο, θα το δούμε. Άρα θείος και θεία, είτε ετεροθαλής είτε άμεση είτε εξαγχιστίας απαγορεύεται. Τι σημαίνει εξαγχιστίας? Εγώ, κάποιος έχει παντρευτεί μία γυναίκα, δεν μπορεί να παντρευτεί και την κόρη της ή το γιο της. Στο 17 εδάφιο αναφέρεται και τελειώνει με τις συγγένειες, ασχημοσύνη γυναικός και της θυγατρός αυτής δεν θέλεις αποκαλύψει, ουδέ θέλεις λάβει θυγατέρα του ιού αυτής ή θυγατέρα της θυγατρός αυτής. Πρέπει να πάρεις και τη μάνα και την κόρη. Να πάρεις τη μάνα να πεθάνει και μετά να πάρεις την κόρη στην Καινή Διαθήκη. Δεν μπορείς.
Άρα λοιπόν οι συγγένειες και μέσα από το Λόγο του Θεού ταιριάζουν απόλυτα με την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Πατέρας, γονείς δεν μπορούν να παντρευτούν παιδιά, αδέλφια μεταξύ τους έστω και ετεροθαλή δεν μπορούν να παντρευτούν, ξαδέλφια δεν μπορούν να παντρευτούν, θείοι και θείες δεν μπορούν να παντρευτούν με ανήψια ή και με εγγόνια. Αυτές είναι οι εγγένοι, οι στενές συγγένειες, όπου εάν παραβούμε τους όρους αυτούς, τότε εισερχόμεθα στην αιμομιξία. Και στην Καινή Διαθήκη όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αναφέρεται τα κάπως περί αιμομιξίας, όταν ο Ιωάννης έλεγχε τον Ηρώδη το βασιλιά, ότι δεν ήταν συγκεχωρημένο εις αυτόν να έχει γυναίκα του τη γυναίκα του αδελφού του. Δηλαδή ο νόμος που ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη περί αιμομιξίας μεταφέρεται αυτούσιος στην Καινή Διαθήκη. Ένα άλλο όμως χαρακτηριστικό που πρέπει να αναφέρουμε επίσης είναι εάν δύο αδέλφια θέλουν να παντρευτούν δύο αδελφές. Εκεί οι λύσεις του προβλήματος θεωρούμε ότι είναι όταν ο γάμος γίνεται ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή. Γιατί εάν παντρευτεί κάποιος μία κοπέλα, τότε ο αδελφός του, για να παντρευτεί την αδελφή της κοπέλας, έχουν συγγένεια μεγάλη. Βέβαια, για να είμαστε τουλάχιστον καθαροί, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αυτά που διαβάσαμε, δεν αναφέρεται αυτό ότι απαγορεύεται. Δεν το βρήκαμε πουθενά, μαζί τα διαβάσαμε. Όμως, επειδή η συγγένεια πράγματι είναι πολύ μεγάλη, βεβαίως είναι εξαγχιστίας, αλλά είναι πολύ μεγάλη, αδέλφια, γι' αυτό και ο νόμος του κράτους αναφέρεται ότι μπορούν να παντρευτούν, αλλά ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή. Λεπτομέρειες επάνω σε την νομοθεσία αυτή δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω. Αλλά έτσι θεωρώ κι εγώ. Έτσι θεωρώ, γενικώς έτσι είναι αποδεκτό. Αυτά περί αιμομιξίας και περί γάμων, αγαπητέ Θανάση, σύμφωνα και γάμο μεταξύ συγγενών, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και με την σημερινή μας εκπομπή. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και πάλι στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, με αγάπη Χριστού, κάθε ευλογία πνευματική, στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.